μαζί μας την Ντίνα Κογκάκη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εμπορευπαλλήλων της Αθήνας. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Βαγιοργείο, είναι μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό. Δύο κλάδοι φωτιά αυτήν την περίοδο. Η μια δραστηριότητα έχει ανασταλεί, η άλλη είναι σε φουλ παραγωγή, το πω έτσι. Ξεκινάω, Ντίνα, από σένα. Τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ? Βλέπουμε κόσμο και κοσμάκι εκεί στο πόδι, σε καταστάσεις δύσκολες και ημιλιπόθεμες. Προσπαθούν οι άνθρωποι να εξυπηρετήσουν. Καταρχάς, γεια σας. Να πούμε ότι ακόμα και σήμερα, ένα μήνα μετά από τα πρώτα μέτρα που πάρθηκαν, υποτίθεται για την πανδημία, τα μέτρα δηλαδή από την κυβέρνηση για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, εμείς αντιμετωπίζουμε με τους χιλιάδες συναδέλφους μας που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ μια κατάσταση τραγική και επικίνδυνη, ακόμα και σήμερα. Βέβαια, όπου παρεμβαίνουμε παίρνονται κάποια μέτρα, όμως αποτελεί ακόμα και σήμερα ζητούμενο τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων στα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα μήνα που δουλεύουν κάτω από έντονους ρυθμούς. Να σας πω ότι φτάσανε οι διευθυντές σε παρεμβάσεις μας να λένε ότι εντάξει, κάποια συμπτώματα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι και τίθονται σε κατοίκον περιορισμού μπορεί να μην είναι συμπτώματα του κορονοϊού, αλλά να είναι γιατί δουλεύουν 200%. Έχουμε αυτή την κατάσταση. Όπως επίσης έχουμε και πολλές απειλές και πιέσεις στους συναδέλφους στα σούπερ μάρκετ, στα γραφεία αυτών, στις αποθήκες, προκειμένου να μην κάνουν χρήση των ειδικών αδειών, είτε αυτοί είναι γονείς, είτε είναι ευπαθείς ομάδες. Και είμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Παρεμβαίνουμε, προσπαθούμε να παρέμβουμε σε όλους τους χώρους και τα μέλη της διοίκησης και τα μέλη του Συλλόγου Εμπορευπαλλήλων και απαιτούμε να πάρθουν κάποια μέτρα άμεσα, ακόμα και τώρα, γιατί δεν μπορούν να μας μιλάνε για καραντίνες, για περιορισμό συναθρήσεων κτλ. Και μέσα στους χώρους και σε αυτούς τους χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος που εργάζονται εκατοντάδες συνάδελφοι, μπαίνουν εκατοντάδες καταναλωτές, εργαζόμενοι άλλων εταιριών, να υπάρχει αυτή η κατάσταση που μόλις τώρα σας είπα. Σε λίγο θα σε ρωτήσω και για το τι ακριβώς παρεμβάσεις κάνετε, δηλαδή τι μέτρα ζητάτε πιο συγκεκριμένα, τι γίνεται και με το ωράριο το οποίο έχει αλλάξει, να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει. Από τις 7 το πρωί ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά πάμε και στον Νίκο. Νίκο, υπάρχουν στον τουρισμό κυρίως και όχι στον επιστημισμό γενικότερα, εργαζόμενοι που περιμένουν να πιάσουν δουλειά, κάποιοι που είναι με συμβάσεις, κάποιοι που δεν έχουν μονιμότητα, κάποιοι που δεν ξέρουν τι θα απογίνουν. Είναι καλυμμένοι τώρα αυτοί οι άνθρωποι με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, ή είναι στην αγωνία και στην ανησυχία τι θα γίνει και αν θα έχουμε ροκάματο να τη βγάλουν φέτος? Δύο πράγματα. Καταρχάς, να τελειώνουμε το παραμύθι ότι οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό είναι μέσα στα μέτρα στήριξης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Ένα μεγάλο μέρος, μπορεί να είναι και η μισή, και μιλάμε για πολυπληθή κλάδο, είναι εκτός μέτρων στήριξης, γιατί έτσι κι αλλιώς από πριν πάρθουν τα μέτρα από την κυβέρνηση, είχαν φροντίσει ήδη κυρίως οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοεστιάτορες, οι ιδιοκτήτες των αλυσίδων στον τουρισμό και είχαν ξεμπερδέψει με όλους αυτούς που εργαζόντουσαν με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Δηλαδή, όλοι οι εργολαβικοί, όλοι οι εκστρατζίδες που ήταν με συμβάσεις μιας μέρας, όλοι ορισμένου χρόνου. Αυτοί τελειώσαν πολύ νωρίς. Είχαν ήδη απολυθεί. Αυτοί είναι εκτός μέτρων στήριξης. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ούτε τα 800, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι ίσως ούτε και τα 400 του επιδόματος ανεργίας. Οι άλλοι δε που είναι εποχικοί, που δεν ανοίξαν τα μαγαζιά τώρα και προφανώς δεν θα ανοίξουν και για το επόμενο δίμηνο, μπορεί και τρίμηνο. Ή και να ανοίξουν. Όλοι καταλαβαίνουμε λίγο πολύ τι θα συμβεί μετά. Αυτοί θα πρέπει λοιπόν σήμερα να τη βγάλουν με ένα επίδομα ανεργίας. Και αυτοί όχι όλοι επίσης, γιατί αυτοί που έχουν λήξει το επίδομα ανεργίας το Δεκέμβρη δεν θα πάρουν επίδομα ανεργίας τώρα. Αυτά είναι μέχρι σήμερα τα μέτρα. Αυτοί λοιπόν θα είναι στην κυριολεξία σε αναμένα καρδούνα, όχι για να δουν τι θα γίνει τον Μάιο ή τον Ιούνιο, αν θα προλάβουν λίγο από καλοκαίρι για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα μικρό κομμάτι από το εισόδημα για την επόμενη περίοδο. Αυτοί είναι χαμένοι έτσι κι αλλιώς. Και βεβαίως έχοντας το ερώτημα αν θα έχουν ασφαλιστική ικανότητα το 2021,
γιατί χωρίς ένσημα δεν θα μπορέσει να έχει ασφαλιστική ικανότητα ούτε τον άλλο χρόνο. Και αν θα μπορέσουν βεβαίως να μπουν και την άλλη χρονιά στο επίδομα ανεργίες, αφού δεν θα έχουν ημέρες ασφάλιση αυτό. Άρα λοιπόν το παραμύθι ότι στον κλάδο του τουρισμού οι εργαζόμενοι είναι τακτοποιημένοι με αυτά τα μέτρα είναι ένα μεγάλο παραμύθι που δεν ισχύει. Για όλους όμως, είτε για αυτούς που τα μέτρα ισχύουν, είτε για αυτούς που δεν ισχύουν, ας πούμε ότι είναι και 50-50, για όλους ισχύει το εξής. Ότι υπάρχει μια βεβαιότητα και το γνωρίζουμε καλά ήδη από τα πρώτα δείγματα που έχουν δώσει οι ξενοδόχοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες του τουρισμού, ότι ήδη έχουν λογαριάσει αμέσως μόλις τελειώσουν τα μέτρα να τελειώνουν με μισθούς, δικαιώματα, απολύσεις, εκτεταμένες, μαζικές απολύσεις κτλ. Στη βάση όσων βεβαίως έχει εξαγγείλει και ο Βρούτσης. Και μάλιστα για του λόγου του αληθές, πριν ακριβώς από μια μέρα, δημοσιεύτηκε και η καινούρια τοπική συλλογική σύμβαση στο νησί της Ρόδου, που μιλάμε τώρα για 20.000 ξενοδοχο υπάλληλους, όπου υπέγραψε εκεί το εργοδοτικό σωματείο μαζί με τους ξενοδόχους, που προβλέπει ήδη για τους εργαζόμενους που είναι κάτω των 25 χρονών, ξαναγυρίζουμε δηλαδή σε αυτά που ξέραμε τα μνημονιακά, ή σε αυτούς που έχουν λιγότερο από 15 μήνες προϋπηρεσία τον ίδιο εργοδότη, που σημαίνει 3 σεζόν, μισθούς κάτω, 100 ευρώ κάτω από αυτούς που προβλέπει η κλαδική. Αυτό είναι λαγός, ο οποίος αν αυτά τα κάνανε σήμερα, που δεν έχουν ακόμα τελειώσει τα μέτρα, που είμαστε ακόμα στην αρχή, φαντάζεστε τι έχει να γίνει από το Μάιο-Ιούνιο και μετά. Θα επανέλθω. Ντίνα, με τα ωράρια τι γίνεται, ποιες είναι οι παρεμβάσεις στα σούπερ μάρκετ και θέλω αμέσως μετά να μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους εμποροϋπαλλήλους και για καταστήματα που έχουν κλείσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εντάξει, τώρα έχουν καλυφθεί, θα πάρουν 800, δεν θα πάρουν. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Να πω σε σχέση με το ωράριο. Εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι το ζήτημα μπορεί να λυθεί και να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες των λαϊκών σπιτιών. Με το να υπάρχει το 2 βάρδιες, 8 ώρες, πενθήμερες, 40 ώρες, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, είναι η μη απασχόληση. Αυτές είναι οι εργασιακές σχέσεις που επικρατούν και στα σούπερ μάρκετ. Η διεύρυνση του ωραρίου και η δουλειά της Κυριακής δεν προέκυψε τώρα. Τώρα, εν μέσω μιας πανδημίας, το αξιοποιεί και η κυβέρνηση και η μεγαλεεργοδοσία για να το περάσουν και αδιαμαρτύρητα. Έχει χρόνια τώρα που είναι απέτηση των εργοδοτών και μια πάγια προσπάθεια στο να το περάσουν, να ξυλωθεί, να μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν όποτε θέλουν και να δουλεύουν όσες Κυριακές θέλουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει μια σειρά νόμοι που το επιτρέπουν αυτό. Εμείς εξ αρχής είχαμε τοποθετηθεί πώς μπορεί να λυθεί. Ούτως ή άλλως, οι συνάδελφοί μας στα σούπερ μάρκετ εργάζονται με αυτοθυσία αυτές τις μέρες προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία τη δικιά τους και των οικογένειών τους, με δικά τους ατομικά μέτρα προστασίας πολλές φορές. Κάτι το οποίο βλέπετε ότι δεν υλοποιείται. Δηλαδή, το να γίνει ένας συνάδελφος να έχει 8-40 ώρο πενθήμερο, να μπορεί να παίρνει το ρεπό του, να ξεκουράζεται, αυτό αποτελεί κόστος για την εργοδοσία και δεν επιλέγεται. Παρεμβαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, το θέτουμε και στους ίδιους τους συναδέλφους και συζητιέται μέσα στους χώρους εργασίας αυτό το ζήτημα του ωραρίου. Γιατί όντως, να σας πω, έχουν φτάσει οι συνάδελφοί μας να λιποθυμάνε και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε. Να λιποθυμάνε μέσα στα ίδια τα καταστήματα, γιατί μιλάμε για ένα μήνα συνεχόμενης δουλειάς. Το ρεπό, ακόμα και το διάλειμμα, δίνεται κάτω από απέτηση. Δεν θεωρείται δεδομένο. Αυτές είναι οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Οι παρεμβάσεις έχουν και το αν θα υπάρχουν γάντια και μάσκες, αντισηπτικά και το τι έχουν και με το ωράριο. Για τα πάντα, για τις συνθήκες υγιεινής, για το γάντι, τη μάσκα, την απολύμανση. Εμείς λέμε το εξής, έχουν μπουκώσει αυτές τις μέρες η εργοδοσία των σούπερ μάρκετ από τα κέρδη. 500 εκατομμύρια κέρδος στις τελευταίες 20 μέρες. Και λέμε, δεν μπορούν να διαθέσουν ένα ποσό από αυτά τα κέρδη τους, προκειμένου να υπάρχει επαρκής εξοπλισμός για όλους τους εργαζόμενους, να μπουν τζάμια, να γίνονται συχνές απολυμάνσεις, να υπάρχει καθαριότητα όσες ώρες λειτουργούν τα καταστήματα, γιατί σε παρεμβάσεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουμε, διαπιστώσαμε ότι σε πολλά σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ούτε καν καθαρίστρια. Θεωρήσαν ως λύση του προβλήματος να πάρουν συναδέλφες μέσω εργολάβων για 3-4 ώρες ημερησίως. Και πού στα σούπερ μάρκετ
που μπαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Ή εξαναγκάζανε τους συναδέλφους που δουλεύανε στα τυριά, στα μανάβικα, στα ταμεία, να κάνουν την καθαριότητα του καταστήματος. Μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και εντάξει, εμείς παρεμβαίνουμε, αλλά λέμε ότι εδώ πέρα ας αφήσουν τις φιλοφρονίες απέναντι στους εργαζόμενους, γιατί βλέπουμε και σποτάκια διαφημιστικά και ανακοινώσεις μέσα στα καταστήματα περί ηρώων, και μιας οικογένειας είμαστε και όλοι μαζί θα το περάσουμε, αλλά η εργοδοσία μπουκώνει με κέρδη και οι εργαζόμενοι καθημερινά λιώνουν με κίνδυνο τη ζωή τους. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δώσε μου λίγο χρόνο να πάω στον Γιώργο και θα επανέλθουμε να δούμε και το θέμα των εμποροϋπαλλήλων και στα καταστήματα που έχουν κλείσει, και είναι σημαντικό, δηλαδή και εκεί οι καταστάσεις δεν είναι εύκολες, ίσα ίσα. Νίκο, δώρο του Πάσχα για τις εταιρείες που έχουν κλείσει και είναι πια το 75% των νομικών προσώπων, δηλαδή σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν κλείσει, πλην αυτών που είναι στον εμπόριο με τα τρόφιμα και την τροφοδοσία. Καλοκαίρι και βλέπουμε πια τώρα τι θα γίνει. Κύριε Γιάννη, εδώ έχουμε καταρχάς απλήρωτους εργαζόμενους ήδη από το Φλεβάρι και το Γενάρη. Δηλαδή, οι ξενοδόχοι και γενικώς οι επιχειρηματίες στον τουρισμό, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Αυτοί τι κάνανε λοιπόν, αφού πήραν το μεγαλύτερο κομμάτι πίτας από τα 120 δισεκατομμύρια που βγάλαν τα τελευταία 8 χρόνια, μόλις είδαν που πάει η δουλειά, γιατί εντάξει τώρα, επιχειρηματίες έχουν τις προβλέψεις τους, έχουν και τους τρόπους. Μόλις είδαν που πάει η δουλειά, ξεπετάξανε όλους τους εξτρατζίδες, τους ελαστικά απασχολούμενους κτλ. Αφήσανε απλήρωτο έναν κόσμο, γιατί προφανώς δεν θέλανε να θυχτεί ούτε δεκάρα από τα κέρδη τους, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, δεν είναι μία και δύο. Και βεβαίως τώρα πάνε στην κυβέρνηση και λένε: ποιο δώρο Πάσχα τώρα μας λες, τώρα να δώσουμε με τα ξενοδοχεία κλειστά. Και αναρωτιόμαστε κι εμείς δηλαδή. Το δώρο του Πάσχα δίνεται αναλογικά για την απασχόληση που είχε ένας εργαζόμενος από το Γενάρη μέχρι το Πάσχα. Δηλαδή τα μαγαζιά κλείσανε στις 20 του, άλλα στις 15, άλλα στις 20 του Μάρτη. Από πού ως πού το δώρο του Πάσχα την αναλογία δεν θα τη δώσουν. Θα μου πεις βεβαίως τη δίνανε και πριν. Βεβαίως και δεν τη δίνανε οι περισσότεροι. Αλλά θέλω να σου πω από πού τώρα ως πού τίθεται ζήτημα για το δώρο του Πάσχα. Και τους κάνει και ένα επιπλέον δωράκι ο Υπουργός Ανάπτυξης εκεί και ο Βρούτσης και ο Υπουργός Εργασίας και τους λένε ότι για το κομμάτι λέει από τα μέσα του Μάρτη μέχρι το Πάσχα θα το δώσουμε εμείς. Το υπόλοιπο δώστε το εσείς μέχρι το καλοκαίρι. Έχετε ακούσει ποτέ κανένας από τους δυο σας ποια ημερομηνία? Ούτε καν ημερομηνία δεν βάζουμε. Και μάλιστα για ένα δώρο του Πάσχα που είχε απομείνει τώρα κακά τα ψέματα και ένα μέτρο που λέγαμε ότι παιδί μου, ένας εργαζόμενος ήθελε να το διεκδικήσει, είχε και αυτό φοροδιαδικασία αυτό. Αν το κατέγγελνε κάποιος κτλ. Τώρα τελείωσε και αυτό και βεβαίως και αυτό οδεύει προς τον προκρούστη. Είναι, πώς να το πω, ευκαιρία λοιπόν για αυτούς σιγά σιγά να τελειώνουν και με αυτό. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι εμείς δεν θέλουμε τώρα να πάμε ούτε βήμα πίσω, ειδικά σε αυτό το ζήτημα. Θα το κυνηγήσουμε όσο μπορούμε και όσο αντέχουν τα κότσια μας και σαν σωματεία και σαν συνδικάτα και σαν εργαζόμενοι. Αλίμονο δηλαδή. Φανταστείτε ότι το δώρο του Πάσχα, όταν πληρωνόντουσαν οι εργαζόμενοι όσο πληρωνόντουσαν, τέλος πάντων είχαν και το μισθό τους. Τώρα λοιπόν που είναι αυτά τα κουτσουρωμένα 800 ή για την πλειοψηφία δεν είναι ούτε τα 800, καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει το δώρο του Πάσχα αυτό για τους εργαζόμενους σε αυτές τις συνθήκες που είναι κλεισμένο σπίτι του, που δεν μπορεί να βγει να αναζητήσει δουλειά και που είναι υποχρεωμένος να ταΐζει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ούτε βήμα πίσω σε αυτό. Ούτε βήμα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Τίνα. Εμποροϋπάλληλοι σε καταστήματα που έχουν κλείσει. Τι γίνεται? Πριν περάσουμε σε αυτό, για να τελειώσουμε λίγο με τα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκαλέσει αναστάτωση στους συναδέλφους μας και θέλουμε να το τονίσουμε. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μας στα σούπερ μάρκετ που παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, το μέτρο που παίρνετε είναι αυτοί οι συνάδελφοι να παραμείνουν στα σπίτια τους. Εμείς λέμε ότι κανένας δεν μπορεί να παίζει με τη δημόσια υγεία και ότι είναι εγκληματική αυτή η στάση όταν αυτοί οι συνάδελφοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με εκατοντάδες εργαζόμενους, συναδέλφους τους, καταναλωτές, εργαζόμενους από άλλες εταιρείες. Και απαιτούμε εδώ και τώρα να αποκτήσουν προτεραιότητα οι συνάδελφοι και να γίνεται το τεστ ώστε να διαπιστώνεται αν είναι θετική στον κορονοϊό, ώστε να παίρνετε και τα ανάλογα μέτρα. Κατάλαβα.
Γιατί είναι πολύ σοβαρό, σας το λέω, μέρα με τη μέρα έχουμε καταγγελίες ότι δεν παίρνετε κανένα μέτρο, παρουσιάζονται συνάδελφοι που φεύγουν λόγω συμπτωμάτων και η οδηγία είναι μείνετε στα σπίτια σας. Αυτοί όμως οι συνάδελφοι και οι ίδιοι ανησυχούν για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους και για τους υπόλοιπους συναδέλφους και κατ' επέκταση και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στα καταστήματα. Και θέτουμε αυτό και στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους του ΕΟΔΗ και τα λοιπά, ότι οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ που παρουσιάζουν συμπτώματα κατά προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση το τεστ. Είναι αυτό για τους συναδέλφους μας, για να κλείνουμε για τα σούπερ μάρκετ. Για τα πολυκαταστήματα, έχουμε το εξής. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, φόβος και ανασφάλεια. Μας παίρνουν οι συνάδελφοι, γιατί κακά τα ψέματα, ο μήνας τέλειωσε, οι συνάδελφοι έχουν γίνει με μηδέν στην τσέπη τους, έχουν να πληρώσουν ενίκια, λογαριασμούς, έξοδα, μια σειρά έξοδα κτλ. Περιμένουν τι θα γίνει με το 800. Υποτίθεται από αύριο, όσες εταιρείες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, θα μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν το αίτημα τέλος πάντων για να είναι δικαιούχοι. Όμως να πούμε ότι δεν λύνεται έτσι, ότι πετάνε ένα ψίχουλο στους εργαζόμενους και από την άλλη έχουμε τους εργοδότες σε αυτές τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να εκβιάζουν συναδέλφους, να τους καλούν για δουλειά, σε γραφεία, σε κλειστά καταστήματα, με διάφορους τρόπους. Για το δώρο του Πάσχα να αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει η κυβέρνηση. Θα δούμε αν θα το δώσουμε και πότε θα το δώσουμε. Και καταλαβαίνετε ότι για το εμπόριο με τους μισθούς των 650 ευρώ μεικτά που παίρνουν οι συνάδελφοι, είναι μία ανάσα αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούν, ειδικά και μιλάμε τώρα για μεγαθύρια του κλάδου, δεν μπορούν να λένε θα σας το δώσουμε ή θα δούμε πότε θα το δώσουμε. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό που σας λέω, ο φόβος και η ανασφάλεια και για το αύριο. Και καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι ότι θα έχουν να κάνουν με πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις με όλα αυτά τα εργαλεία που διαθέτουν οι εργοδότες πλέον και μέσω πανδημίας τα εξασφάλισαν και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή από τώρα έχουμε καταγγελίες, για να κλείσω. Συναδέλφων μου τους λένε σε μεγάλα εμπορικά κτλ. Ξεχάστε τι θα πει άδεια, τι θα πει ρεπό, τι θα πει ωράριο όταν περάσει η πανδημία. Νίκο, το μετά πώς θα αντιμετωπιστεί, διότι φαίνεται πως πολλά από αυτά που έχουν έρθει ήρθαν για να μείνουν. Εδώ τώρα έχουμε εκπαιδευτική εργασία μείωση μισθών για εξάμηνο, μπορεί αυτό να αυξηθεί, μπορεί να γίνει κάτι ακόμη. Όλα για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι το ζητούμενο. Αλλά η εμπειρία η πρόσφατη από την προηγούμενη κρίση στην οικονομική έδειξε ότι την πληρώσαμε πολύ άσχημα, εργαζόμενοι. Εντάξει, υπάρχει μια πείρα. Σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα υπάρχει μια πείρα. Άρα λοιπόν κανείς τώρα δεν μπορεί να πει δεν ξέρω, δεν είδα, δεν κατάλαβα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο είναι ότι δεν μπορεί τώρα σε αυτές τις συνθήκες να υπάρχουν εργαζόμενοι. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να πέφτουν στη λούμπα ότι τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια κατάσταση που όλους μας επηρεάζει και τις επιχείρησεις και τους εργαζόμενους. Και αν δεν κάνουμε και εμείς πίσω τώρα, πώς θα γίνει και πώς θα επανεκκινήσει η οικονομία, πώς θα κάνει restart, πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη. Άρα, πώς θα βρω και εγώ δουλειά. Άμα μπούμε σε αυτή τη λογική, είναι βέβαιο ότι θα πάθουμε όχι ότι πάθαμε με την οικονομική κρίση, αλλά πολύ, πολύ, πολύ χειρότερα. Διότι, κοιτάξτε, το 2010 και 2011 είχαν να αφαιρούν από το pullover των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τώρα, σε ένα pullover που έχει μείνει μόνο λαιμός από την προηγούμενη κρίση, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και αυτό που είχε απομείνει ο καθένας μπορεί να έχει και κάτι να από πίσω, έναν πατέρα, μια μάνα, μια σύνταξη κτλ. Τελείωσε τώρα. Ούτε αυτό. Άρα η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Τι λέμε τώρα? Όχι κάτι διαφορετικό από ό,τι λέγαμε και τότε. Αλλά τώρα να αξιοποιήσει λίγο την πείρα του και ο εργάτης. Να αντιληφθεί ότι αν δεν γίνουμε μια γροθιά κατά κλάδο, κατά περιοχή και συνολικά η εργατική τάξη, για να αυτή τη φορά να υπερασπίσουμε εκτός από τα δικαιώματά μας, Γιάννη, και τη ζωή μας. Γιατί μιλάμε τώρα για πανδημία, έτσι. Αν δεν πάρουμε όλα τα μέτρα συλλογικής αντιμετώπισης της επίθεσης σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο, με όλους τους τρόπους, είναι βέβαιο ότι η έναρξη, να το πω, η επανεκκίνηση, που δεν είναι και αυτό βέβαια σίγουρο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον κορονοϊό, ήδη ήταν σε ύφεση όχι μόνο η οικονομία στη χώρα ή στην Ευρώπη, αλλά η παγκόσμια οικονομία,
τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν κανείς ότι τα αιτήματα που βάζουν τώρα τα σωματεία, τώρα τα συνδικάτα, αυτά που έχουν το άμεσο, έχουν και ανταπόκριση και στο τι θα γίνει, αποκρίνονται, απαντάνε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε και μεθαύριο. Άρα η μεγάλη μας προετοιμασία, όπως και των εργοδοτών, πρέπει να είναι και για το αύριο. Μας έλεγε ένας μεγαλοξενοδόχος, κοινωνικός εταίρος και τα λοιπά, την περασμένη εβδομάδα, ότι εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου, λέει, γιατί τι θα κάνω όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, ή όχι τώρα. Γιατί τώρα τα μέτρα αυτά τους τακτοποίησαν μια χαρά, ειδικά τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Άρα η αγωνία και η δικιά τους είναι για το αύριο, για το πόσα από αυτά τα χτυπήματα που κάνουν στην καρδιά και στο σώμα της εργατικής τάξης θα περάσουν, θα καταφέρουν να τα νομοθετήσουν, να τα θεσμοθετήσουν και βεβαίως να τα υλοποιήσουν. Γιατί το πρόβλημά τους είναι πάντα ότι εντάξει, κάνουμε νόμους, κάνουμε υπουργικές αποφάσεις, κάνουμε τέτοια, αλλά υπάρχουν και κάτι ζυζάνια εκεί κάτω που είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και σε ορισμένες περιπτώσεις μας εμποδίζουν. Μην φοβούνται κιόλας, μην μπει και καμιά σπίθα και καμιά φωτιά και γίνει και αυτή. Λοιπόν, εμείς σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε, σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Στις σπίθες, στις πολλές σπίθες κατά κλάδο, κατά επιχείρηση και κατά περιοχή, που να μας βρουν και τώρα βεβαίως ασφαλείς, υγιείς και να επιβιώσουν οι οικογένειές μας, αλλά και την επόμενη μέρα ένα βήμα μπροστά. Λοιπόν, γινόμαστε δέκτες καθημερινά καταθλιπτικών γεγονότων, πολύ άσχημων ειδήσεων για το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Θέλω να κλείσουμε αυτό το παράθυρο με μια κουβέντα αισιοδοξίας. Δίνα, ξεκινάω από σένα, ένα μήνυμα. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας, όλους τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο, να μην είναι δυνατοί, να μην είναι κανένας μόνος του, να απευθυνθεί στα σωματεία του, να δυναμώσει τη φωνή του, ώστε και τώρα και αύριο, από καλύτερη θέση, να μπορούμε να διεκδικήσουμε όλα όσα έχουμε σήμερα και αύριο ανάγκη για να ζήσουμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Σε καμία περίπτωση να μην δεχτεί εργαζόμενος να του φορτωθούν και ακόμα μία φορά στη δική του πλάτη όλα τα βάρη. Γιατί αυτό φαίνεται, είπε και πριν ο Νίκος, εμείς λέμε ότι έχουμε τη δύναμη και μπορούμε, φαίνεται και σήμερα εκεί που παρεμβαίνουμε και οι ίδιοι συνάδελφοί μας το κατανοούν, να αξιοποιηθεί και η πείρα που υπάρχει και πιο δυνατή να βγούμε το επόμενο διάστημα από όλη αυτή από όλες αυτές τις εξελίξεις και λόγω πανδημίας. Νίκο. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές, τα σωματεία, το ταξικό κίνημα είναι όμως ανοιχτά, είμαστε εδώ. Επίσης και οι φορείς του λαϊκού κινήματος είναι εδώ. Και άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι έχουν και ο λαός γενικότερα έχει που να απευθυνθεί, έχει που να γυρίσει να κοιτάξει, έχει που να κουμπίσει. Αυτό είναι το ένα ζήτημα και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και βεβαίως να είμαστε και όχι μόνο αισιόδοξοι, δεν είναι θέμα μόνο αισιοδοξίας, να είμαστε βέβαιοι ότι σε κάθε περίπτωση στη χώρα μας υπάρχει και παράδοση, υπάρχει και συνέχεια σήμερα και θα υπάρξει και αύριο τέτοιο που θα μπορεί λοιπόν να οργανωθεί ένας πραγματικός, σημαντικός, αποφασιστικός αγώνας και για να υπερασπίσουμε τις ζωές μας αλλά και να πάμε να κάνουμε την επίθεση που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη και ο λαός για να πάρουν αυτό που μας αξίζει. Και αυτό που μας αξίζει δεν είναι τίποτα λιγότερο από όλο αυτό τον απίστευτο πλούτο που παράγουμε και που φαίνεται και στην πανδημία και τώρα στην πανδημία τι επίπτωση έχει το γεγονός ότι είναι στα χέρια τους όλες αυτές οι δομές που θα έπρεπε να ήταν στην υπηρεσία των εργαζομένων και του λαού. Να ευχαριστήσω και τους δυο σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.